Καλησπέρα παιδιά, Killerman 21 εδώ πέρα, 10ο επεισόδιο σειράς Killer Craft Season 2, φτάσαμε κιόλας στα 10 επεισόδια. Για το συγκεκριμένο επεισόδιο δεν έχω και τίποτα το υπερσημαντικό να κάνω, απλά σήμερα λέω να τελειώσουμε το Chest Room που αρχίσαμε να ασχολιόμαστε στο χθεσινό για μένα live, το live της Παρασκευής με λίγα λόγια για σας. Έτσι, τουλάχιστον τα καταφέραμε μέχρι ένα σημείο, φτιάξαμε το Storage Room. Εντάξει, το ξέρω μπορεί να είναι μόνο αυτά εδώ πέρα, αλλά πιστεύω για αυτό το χωριουδάκι πιστεύω είναι μια χαρά, πιστεύω θα γεμίσουμε και εδώ πέρα κάποια πραγματάκια. Έτσι. Και λέω σε αυτό το επεισόδιο να το τελειώνουμε αυτό εδώ πέρα. Λέω πρώτα να ξεκινήσω να φτιάχνω τούτα εδώ πέρα, πώς θα λένε τα αυτά. Λέω να τα αντικαταστήσω με πέτρινα τούβλα. Επομένως σας το κάνουμε τώρα που είμαστε και στην αρχή. Επίσης να σας πω ότι στο επόμενο επεισόδιο θα πάμε να σκοτώσουμε τον Τράκο. Και μόνος μου λογικά θα λογικά πρέπει επιγόντως να φτιάξω και ένα Enderman Farm. Γιατί τώρα το να κυνηγάμε τώρα δεξιά-αριστερά κάθε νύχτα τώρα τους zombies και όλα αυτά για να πάρουμε μερικά μόνο XP τα οποία μπορεί να μας πάρουν και όλη την ώρα. Και να ξέρω να μην τα φτάσουμε καν, και άμα τα φτάσουμε και πάμε και πατήσουμε enchant, ένα enchant ξέρω να μας δώσει σαχλαμάρες. Κάτι που γενικότερα στα τελευταία version έχει πέσει πολύ τύχη στα enchants. Έτσι. Και έχω στα σχέδιά μου να φτιάξω μέσα σε κάνα live, ξέρω εγώ, να φτιάξω ή ξέρω και σε επεισόδιο να φτιάξω ένα villager hall, ένα villager trading hall. Πάντως όχι villager trading cave και θα κάνει 500.000 ώρες. Και γενικότερα σε αυτόν τον κόσμο δεν πολύ παίζω. Εδώ πέρα έχουμε ξέρω να παίζω για την πλάκα μου, ξέρω εγώ. Και γενικότερα μου αρέσει ένα project, ξέρω εγώ, να ξεκινήσω μια σειρά σε modded Minecraft. Αν και γενικότερα εγώ δεν είμαι πολύ του modded, γι' αυτό λόγο δεν παίζω συνέχεια εδώ πέρα. Αλλά μπορούμε να κάνουμε πολλά και διάφορα πραγματάκια. Βέβαια σε lives μπορούμε να πάμε και για εξερεύνηση, για να μην τα φορτώνουμε όλα στα βίντεο. Χθες για μένα, εντάξει, δεν ήμουν σε καλές μου, ήμουν πιστεύω από τις χειρότερες μου μέρες και βαριόμουν μόνο και μόνο που ζούσα και γι' αυτό το λόγο δεν συνέχισα περαιτέρω. Αλλά εντάξει, να κάνουμε. Να λέω εδώ πέρα να το γεμίσω με πετρότουβλα, να μπορώ να σπάσω και εδώ πέρα, ξέρω εγώ. Κάπως έτσι λέω είναι αυτός ο τείχος. Κάτι που θα κάνουμε και από αυτόν. Λοιπόν, ας βάλουμε τώρα και τα αυτά πως μπαίνουν τώρα, έτσι. Α, έτσι. Αλλά αυτά μπορούμε να τα έχουμε και, ναι, σαν πόρτες, γι' αυτό τα βάζω τώρα. Κάπως έτσι, ξέρω εγώ. Όπως είναι, ξέρω εγώ, πως λένε, αυτά τα με τον καουμπόι, τα καφενεία, στην έρημο. Και γενικότερα όπου αλλού ξέρω πάνε καμπόι, δεν ξέρω πού γύρω πάνε και αυτοί. Δεν είμαι καμπόι και δεν έχω δει ποτέ καμπόιδες. Λοιπόν, τώρα μια που τελειώσαμε και με αυτό, μπορούμε να ασχοληθούμε αν είναι και λίγο και με το πάτωμα. Λέω στο πάτωμα να βάλω ξύλο, deadwood, αυτό ξέρω εγώ. Να μην το έχω ξέρω εγώ όλο με πετρότουβλο. Έχω μαζί μου deadwood. Έχω. Λέω να βάλω αυτό το dead parquet. Μιας που το έχω, να δούμε και πως θα μας βγει. Πάντως έτσι πως το βλέπω είναι αρκετά ωραίο.
Έλα, εντάξει, μια χαρά είναι. Αυτό το ζιγ-ζαγ που κάνει, λες και ζούμε σε πολυκατοικίες του 60 και του 70. Μια χαρά είναι. Και μια ώρα που έχω και τέτοιο ξύλο, αυτά εδώ πέρα, μπορούμε να φτιάξουμε λίγο ακόμα μπαούλα για να μπορέσουμε να γεμίσουμε εδώ πέρα. Αλλά τι να κάνουμε. Λοιπόν, αυτό είναι γεμάτο. Ωραία, ας έρθουμε εδώ πέρα που δεν το τελειώσαμε. Μας βγήκε και όπως να είναι, δεν πειράζει. Άιντε επιτέλους. Και νομίζω επισήμως είμαστε τελειωμένοι με τα σεντούκια. Ορίστε, μια χαρά. Με τα σεντούκια πιστεύω είμαστε κομπλέ. Τώρα θα μου πείτε τι όλο το σώμα σου θα είναι και θα είναι τόσο μικρό. Ναι, ρε φίλε, εντάξει, να κάνω τώρα. Δεν είχα και σκοπό να τον έξω και πάρα πολύ, θα μου πει. Απλά εντάξει, μπορούμε να μοιράσουμε, ξέρω εγώ, το κάθε σεντούκι τι θα είναι, τι ξέρω εγώ. Και θα φέρουμε και dead σεντούκι εδώ πέρα, ξέρω εγώ, για να μπορέσουμε να τα χρησιμοποιούμε και αυτά. Κάπως έτσι σκέφτομαι το κάνω. Αν και σε αυτά τα dead σεντούκια λέω να βάλω ξύλο. Το οποίο να είναι deadwood σαν αυτό. Θα το μοιράσω αυτά τα παγούλα εδώ πέρα. Και εδώ πέρα, ξέρω εγώ, εδώ πέρα θα είναι τα ορυκτά, εδώ θα είναι οι πέτρες, εδώ θα είναι ό,τι έχει να κάνει με κόλλας, ό,τι έχει να κάνει με τελειωτή. Ξέρετε πως πάει. Κάπως έτσι. Μπορούμε τώρα να αυτό λέω να το αφήσω ίδιο, λέω. Αυτό λέω λογικά δεν θα το πειράξω. Όμως αυτό που μπορώ να κάνω είναι να βάλω κάποια torches εδώ πέρα και να βάλουμε αργότερα frames. Έχει holder, έχει εδώ πέρα. Candle holder μόνο. Τέλος πάντων. Κάπως έτσι ξέρω εγώ. Μόνο που δεν έχω δέρμα πάνω. Για εδώ μέσω backpack έχω τίποτα. Δεν έχω, δεν πειράζει. Θα πάρουμε από το κάτω μπαούλο, τα πάνω μπαούλα. Κάτι θα έχω, δεν γίνεται. Πάντως αυτό είναι, με λίγα λόγια. Δεν έχει κάτι παραπάνω, ξέρω εγώ, να ολοκληρώσουμε. Αν και μπορούμε λίγο να ολοκληρώσουμε, ξέρω εγώ, εδώ πέρα. Τέτοια εδώ πέρα για να είναι λίγο πιο ωραίο, να μην το έχουμε, ξέρω εγώ. Ξέρω εγώ, έτσι ξέρω εγώ. Να το έχουμε έτσι με το ξύλο. Και στο άλλο μέρος. Για να τελειώσουμε ουσιαστικά με αυτό το πράγμα. Κάπως έτσι. Κάπως έτσι λέω να είναι. Και εδώ πέρα λέω να του βάλω σλαμπάκια. Όχι, κάπως έτσι. Και τώρα βγήκε πολύ ωραίο. Εντάξει. Για να κατέβουμε να το δούμε. Εντάξει, πιστεύω είναι μια χαρά. Δεν πιστεύω να χρειαστούμε κάτι παραπάνω. Μην το ξεφτυλίσουμε ξέρω και κάνουμε ξέρω τρελό υπερβολές ξέρω και βγει ξέρω αρχίζει και γίνεται ξέρω χάλια ξανά. Έτσι. Πάντως αυτό είναι το τελικό αποτέλεσμα. Δεν σκοπεύω να του κάνω και κάτω όροφο και τέτοια. Πιστεύω αυτά τα μπαούλα για αυτή τη σειρά να μας αξιοποιήσουν. Είπαμε θα βάλουμε και εδώ πέρα τέτοια. Σε αυτή την παρτίδα μέχρι εδώ πέρα που σπάω. Κάπως έτσι. Εδώ πέρα λέω να βάλω τέτοια. Εντάξει, δεν τον είχε. Εντάξει. Κάπως έτσι, τέτοια. Ευτυχώς που τα ανοίγει. Και μπορούμε να βάλουμε και από εδώ, ξέρω εγώ. Μια χαρά. Πολύ μια χαρά. Και έσπασε το τσακούρι μας. Για το μαχόν έχουμε να θέλω σίδερο πάνω. Όχι. Έχουμε ένα dead chest εδώ πέρα. Εντάξει, δεν πειράζει. Να το βάλουμε εδώ. Πάμε να φέρουμε ξέρω, λίγο ακόμα ξέρω, ξύλα dead, γιατί είδα έχω στον παύλο κάτι κορμούς. Κάνουμε και ένα ακόμα τσεκούρι. Ορίστε, μια χαρά. Ωραία. Για σκάρουμε αυτά σε ντούκια. Πιστεύω 4 να φτάσουνε. Κάπως εδώ, μέχρι εδώ. Εδώ, κάπως έτσι. Πιστεύω είναι σχεδόν κομπλέ τώρα. Δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω να κάνω για αυτό το επεισόδιο. Έτσι, πιστεύω και ο φωτισμός είναι επαρκής εδώ μέσα. Όλα κομπλέ είναι. Ωραία, ας κάνουμε αν είναι και τα ταβάνια εδώ πέρα. Να τελειώνουμε. Tear tiles, μπορείς να φτιάξεις tear tiles. Όχι. Εντάξει, δεν πειράζει.
Ναι, μπορώ να κάνω λίγο στον στα 20 και 32 πιστεύω είναι μια χαρά. Πιστεύω θα μας φτάσουν και θα μας περισσέψουν. Βασικά τι λέω, όντως αυτό θα γίνει. Σίγουρα θα μας περισσέψουν. Τώρα αυτή είναι και αυτή η μαλακία τώρα. Κάπως έτσι. Ας βάλουμε και από εδώ. Και εδώ ας βάλουμε κανονικά πέτρινα. Κάπως έτσι. Κάπως έτσι. Και εδώ ας βάλουμε αυτό. Δεν έγινε και κάτι. Για να δούμε, έχουμε. Ωραία, ας κάνουμε και το γύρω γύρω. Ωραία, και ας αρχίσουμε να περνάμε πέτρες εδώ. Λέω να το κάνω ξυλοπέτρινο αυτό το σπίτι. Που ουσιαστικά αυτό το σπίτι θα είναι μόνο για το... Πώς το λένε, για το τσέστρουμ, προφανώς. Ορίστε, κάπως έτσι. Κοιτάξτε, μπορούμε να περάσουμε και εδώ πέρα αν είναι. Κάπως έτσι. Εντάξει, δεν είναι απαραίτητο να βάλουμε παράθυρα τώρα. Εδώ πέρα. Δεν πάμε για σπίτι εδώ πέρα. Αλλά μπορούμε να το κάνουμε ξέρω, έτσι, ξέρω, ένα στυλάκι, ξέρω, τέτοιο. Ας φέρουμε και τα tiles. Κάπως έτσι. Εδώ μεταξύ φύτρω στο δέντρο. Ορίστε, κάπως έτσι. Αυτό δίνει κανονικό oak, ε. Κανονικό oak δίνει. Maple leaves. Μάλιστα, εγώ πιστεύω θα δίνει άλλο ξύλο, άρα δεν πειράζει. Λοιπόν, ας κάνουμε και από αυτή την πλευρά. Tiles μόνο και λογικά να το έχουμε έτσι και τώρα μπορούμε να βάλουμε και αυτά κάπως έτσι. Το τελικό μου design λέω να είναι έτσι. Ορίστε, μια χαρά. Κάπως έτσι. Και εντάξει, εδώ πέρα μπορούμε να βάλουμε και αυτά έτσι για να βγει πιο όμορφο. Και πιστεύω είμαστε κυριλάτη. Δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω να κάνουμε. Είμαστε μια χαρά πιστεύω. Επομένως αυτά λογικά. Το υπόλοιπο λογικά θα το αναλάβω μόνο μου. Πάντως εντάξει, μικρό επεισοδιάκι. Τελειώσαμε το chest room που έπρεπε να το κάνουμε γιατί δεν γινόταν άλλο αυτή η κατάσταση εκεί πέρα κάτω. Σιγά σιγά θα αρχίσουμε να επεκτείνουμε, να φτιάχνουμε ένα χωριουδάκι εδώ πέρα στο χερσότοπο. Θα φτιάξω και τη σκεπή εκεί πέρα που την έχω παρατήσει στη μέση. Έτσι. Θα φέρω κάποια ζώα εδώ πέρα, ξέρω εγώ, γιατί είπαμε δεν έχω παίξει όλο αυτόν τον καιρό εδώ πέρα. Και σκέφτομαι να κάνουμε ένα μικρό χωριουδάκι εδώ πέρα και λέω να το ονομάσω Westland Village, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, γιατί μια που εδώ πέρα χερσότοπος είναι. Χερσότοπο λέω να το λέω για το πω και το χωριό. Επομένως, The Westland Village, έτσι το λέμε. Το χωριό του χερσότοπου. Κάπως έτσι. Και να έχει σκοπό απέναντι θέα εδώ πέρα τα ισχύρα της φύσεως εδώ πέρα. Ξέρετε, η φέστεια και τέτοια. Κάπως έτσι λέω αυτό θα είναι. Τη σκεπή είπαμε μόνος να την κάνω. Θα μην τα λέμε συνέχεια συνέχεια. Έτσι, και επίσης ήταν εξόγω να κάναμε και τίποτα άλλο σε αυτό το επεισόδιο, εξόγω να το παίρναμε όλο αυτό. Αλλά επειδή αυτό το χουί το έχω, να τα κάνω όλα τελευταία στιγμή και να τρέχω άρον-άρον μετά. Και θέλω μέχρι αύριο Κυριακή το βίντεο να είναι έτοιμο και να είναι ανεβασμένο στο κανάλι μας. Γι' αυτό το λόγο τώρα το βίντεο βγήκε λίγο μικρό, γιατί έχω και μοντάζ. Επομένως σας αφήνω εδώ πέρα. Στο επόμενο επεισόδιο θα πάμε για δράση. Κάνουμε μια επανέναρξη, όπως λέει και ο Χαλάζη TV. Όσοι δεν ξέρετε, το Χαλάζη TV είναι ένας πολύ καλός μετεωρολόγος. Πηγαίνετε, τσεκάρετε το να. Θα το άσχετο αυτό. Όπως λέει και αυτός, η επανέναρξη. Έτσι και εμείς εδώ πέρα θα κάνουμε την επανέναρξη της εξέρευνησης μιας Haunted Minecraft.
Επομένως, μπορούμε ξέρω, να πάμε να βρούμε πολλά άλλα structures, να κάνουμε εκείνο, να κάνουμε το άλλο, να κάνουμε ουσιαστικά μια επανέναρξη της περιπέτειας σε αυτόν τον κόσμο. Να δούμε τι θα βρούμε, τι ωραία λάφυρα θα βρούμε. Κλασική επιβίωση vanilla Minecraft, ξέρω εγώ, και καταντήσει βαρετό. Μιας που παίζουμε mod Minecraft με 500 διαφορετικά mods μέσα, πρέπει ουσιαστικά για να γεμίσουμε αυτή τη σειρά, για να είναι ουσιαστικά καλύτερη, γιατί αυτό είναι ο σκοπός του σεζόν 2, να είναι καλύτερο. Επομένως, από το επόμενο επεισόδιο φεύγουμε για End, να δούμε τι νέο θα ανακαλύψουμε εκεί πέρα. Και αργότερα, ξέρω εγώ, μέσα στα live show μπορούμε να βρούμε να ανακαλύψουμε και άλλο, ξέρω εγώ, κάποια πραγματάκια, ξέρω εγώ, να πάμε να σκοτώσουμε τον Μαλάκα ή κάτω τον Φέρος Γρόνοτ. Να φτιάξουμε και άλλα εργαλεία. Αρχίζουμε σιγά σιγά να ετοιμαζόμαστε και στα enchants, γιατί από ό,τι είδα αυτό το mod, να έκατσα και έψαξα λίγο, αυτό το mod μέσα έχει κάποια structure, τα οποία ξέρω εγώ, αν είσαι έστω και λίγο πουστράκι, για πλάκα πεθαίνεις, για έστω νουμπάς, για πλάκα πεθαίνεις. Και πιστεύω μια tungsten πανοπλία με τέτοια enchants, ξέρω εγώ, τα οποία έχουν protection 3 και κάποια ξέρω εγώ, δεν έχουν καν από ό,τι βλέπετε protection πάνω, ξέρω εγώ. Σίγουρα θα πεθάνουμε όσο και δυνατόν. Αν ακόμα και αυτό το 1,5 το extra που δίνει εδώ πέρα για πλάκα δεν μας φτάνει. Επομένως, από το επόμενο επεισόδιο θα γίνουμε λίγο άντρες, ώστε μετά στο μέλλον να μπορέσουμε να συνεχίσουμε κανονικά τη σειρά χωρίς προβλήματα. Με όρεξη, με αγάπη. Και εμείς όπως πάντα θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Γεια σας!